Αναπνέω από προκατάληψη και ατενίζω το σπασμό των ιδεών, ενώ το κενό χαμογελάει στον εαυτό του. Κανένας κάματος μέσα στον χώρο, καμιά ζωή. Η παραμικρή χειδεότητα θα την κάνει να επανεμφανιστεί. Αρκεί γι' αυτό αναμονή ενός δευτερολέπτου. Όταν αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουμε, δοκιμάζουμε την κατάπληξη του τρελού που συλλαμβάνει από αυτό φόρο την τρέλα του και μάταια απασχίζει να της δώσει ένα όνομα. Η συνήθεια κάνει να τονεί η έκπληξή μας ότι υπάρχουμε και πάμε παραπέρα. Παίρνουμε ξανά τη θέση μας μέσα στο άσυλο των ανθρώπων. Όντας κομφορμιστής, ζω. Προσπαθώ να ζήσω από μίμηση, από σεβασμό για τους κανόνες του παιχνιδιού, από τρόμο μπροστά στην πρωτοτυπία. Κατερικότητα του αυτόματου. Να καμώνεσαι τον ένθερμο και να γελάς γι' αυτό κρυφά. Να υπακούς τις συμβάσεις για να τις απαρνείσαι κρυφίως. Να εμφανίζεσαι σε όλα τα κατάστατα, αλλά χωρίς διαμονή στο χρόνο. Να σώρεις τα προσχήματα, ενώ θα ήταν επιβεβλημένο να χαθούν. Όποιος περιφρονεί τα πάντα, οφείλει να παίρνει μια έκφραση τέλειας αξιοπρέπειας. Να εξαπατά τους άλλους και τον ίδιο τον εαυτό του ακόμα. Έτσι θα επιτελέσει πιο εύκολα το καθήκον του ως ψευδοζωντανού. Τι ωφελεί να επιδείχνουμε την κατάπτωσή μας όταν μπορούμε να προσποιούμαστε τους ευτυχείς. Η κόλαση δεν έχει καλούς τόπους. Είναι η υπερβολική εικόνα ενός ανθρώπου ασίδωτου και αγρίκου. Είναι η γη ειδωμένη χωρίς καμιά δυσιδαιμονία κομψότητας και αγρότητας. Δέχομαι τη ζωή από ευγένεια. Η διηνεκής εξέγερση προδίδει κακό γούστο, όπως επίσης και η ψιλοφροσύνη της αυτοκτονίας. Στα 20 μας αναθεματίζουμε τους ουρανούς και την κόπρο που καλύπτουν. Μετά κουραζόμαστε. Η τραγική πόζα βασίζεται σε μια παραπεταμένη και γελία εφηβεία. Αλλά απαιτούνται χίλιες δοκιμασίες για να φτάσουμε στην αγυρτία της απόσπασης. Εκείνος που χειραφετημένος από όλες τις εν χρήση αρχές δεν θα διέθετε κανένα χάρισμα ηθοποιού. Θα ήταν το αρχέτυπο του άτυχου, το όν με την ιδεώδη δυστυχία. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα να κατασκευάσουμε αυτό το πρότυπο ειλικρίνειας. Η ζωή είναι ανοιχτή μόνο στο βαθμό του φανακισμού που της επιβάλλουμε. Ένα τέτοιο πρότυπο θα ήταν η ευνή διακατάρρευση της κοινωνίας. Μια και η ιδίτητα της από κοινού ζωής έγκυται στην αδυναμία μας να αφήσουμε ελεύθερες τις άπειρες υστεροβουλίες μας. Αν ανεχόμαστε οι μεν τους δε, είναι γιατί είμαστε όλοι απατεώνες. Ο οποιοσδήποτε ρωνιόταν να πει ψέματα, θα έβλεπε τη γη να φεύγει κάτω από τα πόδια του. Βιολογικά είμαστε υποταγμένοι στο ψευδές. Δεν υπάρχει ηθικός ήρωας που να μην είναι παιδικός, άπραγος ή αναυθεντικός. Γιατί η αληθινή αυθεντικότητα είναι να μολύνεσαι μέσα στον δόλο, μέσα στον καθοσπρεπισμό της δημόσιας κολακίας και της κρυφής κακολογίας. Αν οι συνάνθρωποι μας μπορούσαν να πληροφορηθούν τη γνώμη μας για αυτούς, ο έρωτας, η φιλία, η αφοσίωση θα είχαν διαγραφεί για πάντα από τα λεξικά. Και αν είχαμε το σθένος να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο τις αμφιβολίες που δειλά νιώθουμε για τον εαυτό μας, κανείς από εμάς δεν θα πρόφερε ένα εγώ χωρίς ντροπή. Η προσωπιδοφορία περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά, από τον τρογλωδίτη μέχρι το σκεπτικιστή.
αφού ο σεβασμός των προσχημάτων είναι το μόνο που μας ξεχωρίζει από τα ψωφίμια. Κάθε καθορισμός του βάθους των πραγμάτων και των όντων θα συνεπαγόταν αφανισμό. Προτιμούμε ένα καλύτερο μηδέν. Το σκαρί μας μόνο μια κάποια δόση αλήθειας μπορεί να υποφέρει. Ας φυλάξουμε μέσα μας μια βεβαιότητα ανώτερη από όλες τις άλλες. Η ζωή δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί να έχει. Αν μια απρόβλεπτη αποκάλυψη μας έπειθε για το αντίθετο, θα έπρεπε να αυτοκτονήσουμε στη στιγμή. Αναπνέουμε ακόμα, παρότι δεν υπάρχει αέρας. Αλλά θα παθαίναμε ακαριαία ασφυξία, αν μας στερούσαν τη χαρά της ματαιότητας.